Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Σήμερα θα δούμε κάτι για τους απειροελάχιστους από εσάς που ενδιαφέρεστε, τους μερακλείδες δηλαδή, πώς θα βάλουμε ελληνικά στους ίσως δύο καλύτερους επεξεργαστές κειμένου για την Αμίγκα. Το World War 7, το οποίο είναι παλιό και αυτό, και το Final Rider 97. Final Rider περιμένουμε και νέα έκδοση όπου να είναι, για αρκετές γεύσεις της Amiga, για setups και λειτουργικά. Τέλος πάντων, πώς θα έχουμε γενικά ελληνικά στην Amiga, είναι σε αυτό εδώ το βίντεο εδώ πάνω που βλέπετε. Πρέπει να σετάρετε πρώτα αυτό για να έχετε ελληνικά στο λειτουργικό της Amiga και μετά να προχωρήσετε εδώ πέρα. Έχω βάλει στο description ένα set με fonts, τα οποία κάπου τα είχα βρει πριν λίγο καιρό, και το μόνο που έχετε είναι να κάνετε είναι να πάρετε το LHA που έχω φτιάξει, αυτό εδώ, στο Opus, και να το αποσυμπιέσετε, εάν έχετε αρκετή RAM, στη RAM ή αλλιώς σε κάποιο άλλο δίσκο. Θα πάμε να βρούμε τον αντίστοιχο φάκελο εκεί που έχουμε κάνει εγκατάσταση το World War, γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε. Εμένα είναι εδώ και θα δούμε ότι έχει τον ίδιο φάκελο, W Fonts. Θα ανοίξουμε και αυτό εδώ. Θα τα επιλέξουμε όλα και θα κάνουμε copy. Λοιπόν, εδώ που θα σας πει replace, εσείς θα κάνετε skip. Δηλαδή δεν θα γράψετε από πάνω τα αρχεία που υπάρχουν ήδη. Skip all. Και θα γράψει μόνο αυτά που λείπουν. Είναι πολλά περισσότερα. Απλά τώρα έκανα ένα τεστ εγώ εδώ πέρα. Τι έκανα, move, αντί για copy. Τέλος πάντων το ίδιο είναι. Τώρα, θα πάμε μία στο World War. Και θα δούμε τα fonts, τα οποία υπάρχουν εδώ. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά. Πώς θα βάλετε εσείς όλα αυτά τα παραπάνω fonts? Θα πάτε στο Settings, Change Settings, TXT, και συνήθως είναι επιλεγμένα μόνο αυτά ή κάποια από αυτά. Θα τα επιλέξετε όλα. Αυτό εδώ λοιπόν θα κάνει ένα scan και θα βρει ό,τι έχει μέσα από τα νέα fonts. Κλείνουμε τα settings και πατάμε Save Settings για να το κρατήσει. Αν πάμε λοιπόν εδώ, θα δείτε αυτή εδώ τη γραμματοσειρά, να την κάνω και μεγάλη για να φαίνεται. Έχει αγγλικά, αλλά δεν έχει ελληνικά. Με το F1, εγώ το γυρίζω στα ελληνικά. Είπαμε στο προηγούμενο βίντεο το πώς. Αν πάω λοιπόν και βρω τώρα ένα font, το χελβέτικα ξέρω εγώ, που υποστηρίζει ελληνικά, θα δούμε ότι γράφει ελληνικά και με το F1 αυτό είναι ένα τεστ. Οπότε, επιτυχία. Έχουμε ελληνικά. Τώρα, τι είναι αυτά τα κόκκινα, έτσι? Ναι, τα κόκκινα είναι ότι δεν έχει spell checker όπως έχει στα αγγλικά. Αν καταφέρουμε ποτέ να βάλουμε ένα spell checker εδώ στο Wordworth, θα βγει βίντεο για αυτό. Για το Wordworth, το καινούργιο, όχι το Wordworth, το Final Rider που θα πάμε να δούμε τώρα, σίγουρα στην καινούργια έκδοση κάτι θα υπάρχει. Το δουλεύουν άτομα που ξέρουν και μπορούν. Πάμε να δούμε τον Final Rider. Και εδώ λοιπόν,
Έχουμε αφήσει τα ελληνικά και όπως είδατε δεν έχει. Πώς θα προσθέσουμε ελληνικά fonts? Εγώ τώρα δεν θα ξανακάνω copy τα fonts από το Wordworth εδώ. Θα τα αφήσω στο φάκελο Wordworth. Δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Λάθος. Θα πάμε στα Edit Preferences, εδώ, στα Fonts, RTF, πολύ ωραίο. Βλέπετε, έχω προσθέσει ήδη ένα. Αν κάνουμε Add και πάμε Parent, για να πάμε εκεί που είναι το Wordworth και πάμε στα Fonts του, θα δούμε λοιπόν ότι έχει κάποια Fonts. Έχω βάλει αυτό εδώ, το PFB, που είναι GR. Βάλουμε άλλο ένα. Υπάρχει κάτι σε PFB. Α, βάλουμε αυτά εδώ τώρα. Εντάξει, δεν μας απασχολεί. Τα προσθέτει. Αν κάνουμε save, λοιπόν, το κρατάει. Αν κάνουμε use, το κρατάει μέχρι να κάνουμε reboot. Θα δούμε, λοιπόν, τώρα και εδώ, ότι... Α, να επιλέξουμε τη γραμματοσειρά. Α, αυτή είναι εδώ. Times Modern GR. This is a test. Και με το F1, γράφω ελληνικά και εδώ. Ο τόνος μπαίνει με το σύμβολο δίπλα στο L, όπως και στο PC. Και F1 είπαμε, αλλάζουμε γλώσσες. Θα το ξαναπώ για τρίτη φορά, δείτε εδώ επάνω δεξιά το βίντεο, πώς να αλλάξετε γλώσσα, να προσθέσετε μία γλώσσα στο Workbench σας, γιατί έρχεται με όποια γλώσσα έχετε επιλέξει, ξέρω εγώ, την αγγλική. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Έφυγα.